46 είναι από το βιβλίο Γένεσης, μη δέλτα κεφάλαιο. Σελίδες 46, βιβλίων Γένεσης, 44 κεφάλαιο και 30 εδάφιο. Τώρα λοιπόν, όταν υπάγω προς τον δούλο σου, τον πατέρα μου, και το πεδίο δεν είναι με θυμόν, επειδή η ψυχή αυτού κρέμαται εκ της ψυχής εκείνου, καθώς ήδη ότι το πεδίο δεν είναι, θέλει αποθάνει, και η δούλου σου θέλουσε καταβιβάσει την πολεάν του δούλου σου, του πατρός ημών, με τα λύπης εις τον τάφον, διότι ο δούλος σου εγγυήθη περί του πεδίου προς τον πατέρα μου λέγον, εάν δε φέρω αυτόν προς ε, τότε θα λέει θέλω είστε υπεύθυνος προς τον πατέρα μου διαπαντός. Τώρα λοιπόν δέομέ σου, ας μείνει ο δούλος ο αντί του πεδίου δούλος εις τον Κύριόν μου, το δε πεδίο να σ' αναβεί μετά των αδελφών αυτού. Διότι πώς να αναβώ προς τον πατέρα μου, εάν το πεδίο δεν είναι μετεμού, ουχή δια να μην είδω το κακό το οποίο θέλει ευρύ τον πατέρα μου. Τότε ο Ιωσήφ δεν ειδυνήθη να κρατήσει αυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού και εφώνησεν. Εκβάλλεται πάντα απ' εμού. Και δεν έμεινε ουδής μετ' αυτού, ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζει το εις τους αδελφούς αυτού. Και αφήκε φωνήν μετά κλαθμού και οίκουσαν οι Αιγύπτιοι, οίκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατέρας μου έτι ζει, και δεν είναι δύνατο οι αδελφοί αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράχθησαν εκ της παρουσίας αυτού. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ, και πλησίασαν. Και είπε, εγώ είμαι Ιωσήφ ο αδελφός σας, τον οποίον επωλήσατε στην Αίγυπτον. Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δε ασφανεί εις εσάς σκληρών ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθεν σας. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνης επί της γης, και μένουν συνακόμη 5 έτη, εις τα οποία δεν θελείστε ούτε αρωτρίωσης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας, δια να τη διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης, και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός, και με έκαμε πατέρα εις τον Φαραώ, και κύριον παντός του οίκου αυτού, και άρχοντα πάσης της γης της Αιγύπτου. Σπεύσαντες, ανάβητε προς τον πατέρα μου, και είπατε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Υιός σου Ιωσήφ. Ο Θεός με έκαμε κύριον πάσης γης, πάσης Αιγύπτου, κατάβηθη προς εμέ και μη σταθείς. Και θέλεις κατοικήσει εν γη για σέν, και θέλεις είστε πλησίον μου, σύ και η ή σου και η των ιών σου και τα ποιμνιά σου και αγέλε σου και πάντα όσα έχεις. Και θέλω σε εκτρέφει εκεί, διότι μένουν συν ακόμη 5 έτη πείνης, δια μην έλθεις εις στέρησιν σύ και ο οίκος σου και πάντα όσα έχεις. Και ειδού οι οφθαλμοί σου βλέπουσιν, και η οφθαλμή του αδελφού μου Βονιαμίν, ότι το στόμα μου λαλεί προς εσάς. Απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου, πάσαν τη δόξα μου εν Αιγύπτο, και πάντα όσα είδατε, και σπεύσαντες, καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και πεσών επί των τράχυλων Βενιαμίν του αδελφού αυτού, έκλαιε. Και ο Βενιαμίν έκλαυσεν επί των τράχυλων εκείνου, και καταφυλίσας πάντα στους αδελφούς αυτού, έκλαυσεν επ' αυτούς, και μετά τα αυτά ομίλησαν οι αδελφοί μετά αυτού. Αμήν. Θα λέγαμε τέλος καλό, όλα καλά, αλλά για να φτάσουμε μέχρι αυτό το τέλος το καλό και να είναι πραγματικά όλα καλά, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία που έχει προηγηθεί. Το όνομά του Ιωσήφ είναι ένας ιός από την αγαπημένη γυναίκα του Ιακώβ, από τη Ραχήλ, ο πρώτος ιός, ο οποίος στα 17 του χρόνια, ο μόνος εκλεκτός από τα παιδιά του Ιακώβ, γιατί όλοι οι άλλοι είχαν πάρα πολύ κακή φήμη, ήταν πιστός στο Θεό από μικρός, και ο Θεός είχε για αυτόν ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, μαστιγώνει ο Θεός των ιών των οποίων παραδέχεται.
Στα 17 του χρόνια του έδωξε δύο ενύπνια. Το πρώτο ήταν ότι οι αδελφοί του κάποια στιγμή θα τον προσκυνήσουν. Οι αδελφοί του τον εμίσησαν και όταν είδε και δεύτερο ενύπνιο ότι η μητέρα του και ο πατέρας του θα τον προσκυνήσουν, τότε το μίσος των αδελφών τους έγινε ακόμη μεγαλύτερο. Με αποτέλεσμα, όταν βρήκαν την ευκαιρία, θέλησαν να τον σκοτώσουν, ο Θεός δεν το επέτρεψε και κατά προτροπή του Ιούδα τον επόλυσαν σε Ισμαηλίτες, οι οποίοι τον επόλυσαν στον Πετεφρή, αλλά ο Θεός δεν έπαψε ποτέ να είναι μαζί του. Στον Πεταφρή χειροτέρεψαν τα πράγματα όταν η γυναίκα του Πετεφρή, ενώ ο Θεός τον ευλογούσε πάρα πολύ, όταν η γυναίκα του Πετεφρή έστρεψε το βλέμμα της επάνω του, αυτός δεν μπόρεσε να πέσει στην αμαρτία πιστός καθώς ήταν, γνωρίζοντας τις συνέπειες που θα υπάρχουν και βρέθηκε στη φυλακή. Στη φυλακή και ο Θεός ήταν μαζί του. Μέχρι ότου ένας αρχισιτοποιός και ένας αρχιεινοποιός φυλακίστηκαν και τις πρώτες μέρες της φυλάκησής τους είδαν δύο ενύπνια στα οποία πήγαν στον Ιωσήφ να τους τα εξηγήσει, τους τα εξήγησε και τα ερμηνεία των ενυπνίων ήταν ότι ο αρχιεινοποιός θα ελευθερωθεί, ο αρχισιτοποιός θα θανατωθεί. Τον παρακάλεσε τον αρχιεινοποιό, όταν βρεθείς πάλι ανάμεσα στο Φαραώ, πες του ότι δεν φταίω εγώ. Αυτός το ξέχασε μέχρι που είδε και ο Φαραώ δύο ενύπνια. Και τότε θυμήθηκε ο αρχιεινοποιός και τον φώναξε, του είπε του Φαραώ ότι υπάρχει ένας Εβραίος στη φυλακή που μάλλον άδικα φυλακίστηκε αλλά ερμηνεύει ενύπνια. Τον φώναξε ο Μωυσής, του λέει εσύ είσαι που ερμηνεύεις, όχι εγώ ο Θεός. Και τα ενύπνια ήταν η ερμηνεία των ενυπνίων, ήταν ότι θα υπάρξουν 7 χρόνια ευημερίας και 7 χρόνια ταλαιπωρίας στην Αίγυπτο, πείνας. Γι' αυτό τον πρότρεψε τον Φαραώ να βρει έναν άντρα που να διαχειριστεί κατάλληλα τα χρόνια της ευημερίας για να υπάρχουν αποθέματα στα χρόνια της πείνας. Και ο Φαραώ διάλεξε τον Ιωσήφ. Μια ζωή γεμάτη ταλαιπωρία, γεμάτες απρόβλεπτες συμφορές που θα αναρωτιόταν κανείς γιατί ο Θεός, και πιστεύω ότι και ο Ιωσήφ θα το αναρωτιόταν, γιατί τόση ταλαιπωρία στη ζωή μου, γιατί τόσο κακό. Το χαρακτηριστικό βέβαια του Ιωσήφ ήταν ότι παρέμεινε πιστός. Ήρθαν τα χρόνια της πείνας και εκεί στη Χαναάν ο Ιακώβ πείνασε, με αποτέλεσμα έστειλε τους 10 γιους του, κράτησε μόνο το Βενιαμίν για να ζητήσουν βοήθεια από την Αίγυπτο. Όταν έφτασαν στην Αίγυπτο τους οδήγησαν μπροστά στον Ιωσήφ, δεν τον γνώρισαν αλλά ο Ιωσήφ τους γνώρισε. Και εκεί έβαλε ένα ωραίο σχέδιο να πραγματοποιήσει στην καρδιά του ο Ιωσήφ, σύμφωνα με όλα όσα είχαν συμβεί. Αποφάσισε, καθώς είδε ότι δεν ήταν μαζί τους ο Βενιαμίν, να βρει τρόπο να φέρει το Βενιαμίν και τους άλλους να τους αφήσει να πάνε στη γη Χαναάν, βοηθώντας τους ακόμη και με τρόφιμα. Γι' αυτό τους ρώτησε ποια είναι η οικογένειά σας, του είπαν έχουμε άλλον ένα γιο, αδερφό, μικρό, έχουμε έναν πατέρα που ζει και έναν αδερφό που πέθανε. Και ο Ιωσήφ έβαλε σε ενέργεια το σχέδιό του. Από μια μεριά λοιπόν υπάρχει το σχέδιο του Θεού μέσα σε συμφορές, αλλά εν τέλει σε ευλογία για τον άνθρωπο του Θεού. Τώρα όμως υπάρχει το σχέδιο του Ιωσήφ, του ανθρώπου του Θεού. Το οποίο όμως είναι διαφορετικό, το σχέδιο του Ιωσήφ, από το σχέδιο του Θεού, όπως θα δούμε. Κράτησε το Σιμεών ενέχειρο
και του λέει πηγαίνετε, πάρτε, τους έδωσε και τρόφιμα, πηγαίνετε στον πατέρα σας και θα μου φέρετε εξάπαντος και τον γιο σας, τον αδερφό σας τον μικρό. Αλλιώς μην έρθετε. Ο Ιακώβ δεν δέχτηκε, γιατί αγαπούσε ιδιαίτερα το Βενιαμίν, αλλά όταν έφτασε πια η πείνα, γιατί η πείνα είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να πιέσει τον άνθρωπό του να κάνει το δικό του θέλημα, το θέλημα του Θεού. Όταν η πείνα έφτασε στα όρια, τότε ο Ιούδας του λέει «Δεν μπορούμε να πάμε χωρίς το Βενιαμίν», γιατί μας είπε «Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου, γι' αυτό και άστον και εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν». Πράγματι πήγανε, πάλι κρατήθηκε, τους έκανε να φάνε και τους εξαπέστειλε, αφού πήρε το χρυσό το κύπελο και το βάλε μέσα στο σακί του η Βενιαμίν, με πρόθεση να τον συλλάβει σαν κλέφτη, πράγμα το οποίο και έγινε. Έστειλε πίσω στρατιώτες, είπε ότι χάθηκε το ποτήρι του. Αυτοί δεν πίστεψαν, που να ξέρουν ότι το είχε βάλει ο ίδιος ο Φαραώ, και βρέθηκε στο σακί του Βενιαμίν, τον πήραν πίσω και γύρισαν όλοι οι αδερφοί πίσω, και εδώ τώρα θα συμβεί κάτι που θα αλλάξει τα σχέδια του Ιωσήφ και θα εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού. Όταν κατάλαβαν οι αδερφοί του η Βενιαμίν και του Ιωσήφ ότι πρόκειται να κρατήσει το Βενιαμίν σαν εχμάλωτο δήθεν, τότε εξέφρασαν και εξεδηλώθη η απεριόριστη αγάπη που είχαν στον πατέρα τους. Ιδίως ο Ιούδας, ο οποίος του είπε «Εγώ έχω εγγυηθεί, αν δεν πάει ο Βενιαμίν θα πεθάνει από τη λύπη ο πατέρας μου, η καρδιά του και η ψυχή του στηρίζεται σε αυτόν, γι' αυτό κράτησε μένα, σαν δούλος σου διαπαντός». Και μέσα από αυτή την έκφραση της αγάπης των αδελφών προς τον πατέρα τους, ο Ιωσήφ κατάλαβε το σχέδιο του Θεού. Κατάλαβε γιατί όλο αυτό το κακό. Και όταν κατάλαβε το σχέδιο του Θεού, αφενός μεν δόξασε το Θεό, αφετέρου το σημαντικότερο, συγχώρεσε τους αδελφούς του εξ όλης της καρδίας του, για να μπορέσει να εκπληρώσει ο Θεός τις Άγιες Βουλές του. Δεν ήταν εύκολο να συγχωρήσει ο Ιωσήφ τους αδελφούς του μετά από τόσα όσα του έκαναν. Όμως αυτή η στιγμή που εκφράστηκε εκ καρδίας η αγάπη των ιών του Ιακώβ, και προσοχή, αυτή την αγάπη μόνο ο Θεός την έβαλε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Μόνο ο Θεός πλημμυρίζει με την αγάπη του τις καρδιές των ανθρώπων δια Πνεύματος Αγίου. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που τον πούλησαν. 17 χρόνια τον πούλησαν, 30 έγινε αντιβασιλέας και 32 είναι τώρα που συναντάει, μετά από 2 χρόνια, 5 χρόνια ακόμη πείνα, που συναντάει ο Ιωσήφ τους αδελφούς του και καταλαβαίνει το σχέδιο του Θεού. Κατάλαβε ότι δεν τον έστειλαν στην Αίγυπτο οι κακοί αδελφοί του. Δεν ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας και εξορίστηκε εξαιτίας του μίσους που είχαν οι αδελφοί του. Γιατί? Γιατί ο Θεός όλο αυτό το κακό σχέδιο των αδελφών μπορούσε να το εμποδίσει. Αλλά όχι μόνο δεν το εμπόδισε, αλλά το ευόδωσε και μάλιστα το κατεύθυνε αυτό στη συγκεκριμένη οδό. Δεν άφησε να τον σκοτώσουν, δεν άφησε να μείνει μέσα στον λάκκο όπως είχαν αποφασίσει να πεθάνει μόνος του, αλλά έπρεπε να πουληθεί και πουλήθηκε και πήγε εκεί που έπρεπε και έφτασε μέχρι εκεί που έπρεπε.
πολύ μεγάλο κακό. Αλλά μετά από 15 χρόνια κατάλαβε ότι ήταν το σχέδιο του Θεού. Κατάλαβε γιατί ο Θεός όχι μόνο το έκανε, αλλά και γιατί δεν το εμπόδισε. Και είναι, αδερφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι τα πάντα όσα συμβαίνουν στη ζωή του παιδιού του Θεού που μένει πιστός, συνεργούν προς το αγαθόν κατά την Αγία πρόθεση του Θεού, σύμφωνα με το γεγονός ότι ο Θεός προγνώρισε, γι' αυτό και προόρισε, προγνώρισε τον Ιωσήφ ότι θα μείνει πιστός μέχρι τέλους, γι' αυτό και τον προόρισε να το κάνει αντιβασιλέα και το πρόσωπο εκείνο δια του οποίου ο Θεός θα σώσει τον Ιακώβ, τα παιδιά του, για να εξελιχθεί το έργο του Θεού και θα τους φέρει μάλιστα και στην Αίγυπτο, ώστε μέσα σε 400 χρόνια από 70 ψυχές να γίνουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αφενός μεν, να κατανοήσουμε ότι όλο το κακό που συμβαίνει στον άνθρωπο που μένει πιστός στο Θεό, όσο και μεγάλο να είναι, ο Θεός το κάνει, γιατί αν δεν το έκανε θα το εμπόδιζε. Αν δεν έκανε αυτός το κακό αυτό, θα το εμπόδιζε να μην γίνει. Αν το κακό αυτό ήταν για να καταλήξει σε απώλεια, σε καταστροφή, ο Θεός δεν θα το άφησε, άφηνε να εξελιχθεί. Είναι λοιπόν απόλυτα σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε και να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε και να δοξάζουμε το Θεό για κάθε κακό το οποίο συμβαίνει στη ζωή μας, όσο και μεγάλο αν είναι, γνωρίζοντας ότι αφού έχουμε και είμαστε, έχουμε επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και είμαστε παιδιά του Θεού, ο Θεός έχει κρυμμένο πίσω από αυτό ένα ευλογημένο σχέδιο, ένδοξο, άγιο, μοναδικό, με τελικό σκοπό τη μεγάλη σωτηρία και την εξέλιξη του προκαταβολής κόσμου κατά την πρόθεση αυτού προσδιορισμένου σχεδίου του. Αλλά αφετέρου πρέπει να κατανοήσουμε ότι για να εξελιχθεί το σχέδιο αυτό το ευλογημένο, ώστε όπως είπαμε στην αρχή τέλος καλό, όλα καλά, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να βρεθεί στην παρουσία του Θεού ή συνεχόμενα ή κάποια στιγμή να επιστρέψει. Ο Ιωσήφ συνεχόμενα ήταν στην παρουσία του Θεού, αλλά συνεχόμενα δεν είχε συγχωρέσει τα αδέλφια του. Δεν τα είχε συγχωρέσει. Και ο Θεός έκανε υπομονή. Συνέχισε το σχέδιό του μέχρι να φτάσει η στιγμή να αποκαλυφθεί μέσα στην καρδιά του Ιωσήφ αυτό που υπήρχε, η αγάπη του προς τον πατέρα του. Και μέχρι τη στιγμή που να αποκαλυφθεί μέσα στην καρδιά αυτό που πιθανόν δεν υπήρχε απ' αρχής, αλλά τώρα ο Θεός το έχει κάνει να υπάρχει, η αγάπη των αδελφών του προς τον πατέρα τους. Και αυτή η κοινή αγάπη έφερε την τελειοποίηση του σχεδίου του Θεού. Η κοινή αγάπη προς τον πατέρα, η κοινή αγάπη προς τον Χριστό, δύο ανθρώπων ή περισσότερων, φέρνει την ολοκλήρωση, την τελειοποίηση του αγαθού σχεδίου, που σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει αυτή η κοινή αγάπη προς τον Πατέρα ή για μας σήμερα προς τον Χριστό, τότε μπορεί όλο το σχέδιο του Θεού να πάει στράφη, να μην έχει κανένα αποτέλεσμα.
Εάν εγώ και η γυναίκα μου δεν αγαπάμε τον Χριστό, δεν είναι δυνατόν το έργο του Θεού στη ζωή μας και στην οικογένειά μας να εκπληρωθεί. Εάν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, καλό είναι, αλλά δεν είναι αρκετό. Εάν δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, κακό είναι, αλλά δεν είναι εμπόδιο. Το εμπόδιο, αλλά και η ουσία του θέματος, είναι να αγαπάμε και οι δυο τον Χριστό. Και όταν αγαπάμε και οι δυο τον Χριστό, τότε θα ενεργήσει ο Λόγος του Θεού, καθώς είναι Λόγος Θεού μεταξύ των πιστευόντων, πώς η αγάπη του Χριστού θα συσφίξει μας. Είναι λοιπόν, να το πω μια φορά ακόμη, θα έλεγα, με όσο πιο μεγάλη δύναμη ψυχής μπορώ να έχω, ό,τι και να συμβαίνει στο παιδί του Θεού, ό,τι και να συμβεί, το παιδί του Θεού πρέπει να έχει εμπιστοσύνη που στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, εμπιστοσύνη στο Θεό που στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Εάν δεν έπρεπε να γίνουν, θα τα είχε εμποδίσει. Εφόσον τα επέτρεψε, σημαίνει ότι έπρεπε να γίνουν. Και εφόσον έπρεπε να γίνουν, θα έχουν εν τέλει άριστα αποτελέσματα με μία προϋπόθεση: να αγαπάμε τον Χριστό. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 201 από τα μεγάλα υμνολόγια. Ύμνος